δεσμευτικές είναι. Σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, οι χρήσεις που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων για τα κτίρια στο Λοφοκαστέλη, θέση που ενισχύει το σενάριο προώθησης όλων των ενεργειών για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Μανώλη Συντιχάκη, η Υπουργός έθεσε το θέμα σε νέα βάση. Η διαδικασία της έγκρισης της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πόλης των Χανίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει εγκριθεί. Κατά συνέπεια, οι προβλεπόμενες από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χρήσης Γης δεν είναι δεσμευτικές. Αφορά μια ιστορία 5.500 ετών, η οποία παραδίδεται βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι στην κοινωνία των Χανίων. Μόλις πριν από 20 μέρες, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Χαζηράκης έκανε σαφές ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων προβλέπει για το Λοφοκαστέλη χρήσεις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές και πάντως όχι χρήσεις σχετικές με κατοικία ή τουριστική εκμετάλλευση. Υπάρχουν κάποιες χρήσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές, θεωρούμε πλέον. Υπήρχε μια διάταξη που τις καθιστούσε μη δεσμευτικές στις παλαιές χρήσεις, ώστε να μπορεί να γίνει ξενοδοχική μονάδα. Εμείς, όπως και να έχει, τροποποιήσαμε και αναθεωρήσαμε το σημείο αυτό στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ώστε να μην επιτρέπεται η χρήση ξενοδοχειακής μονάδας. Ο Υπουργός Πολιτισμού τόνισε πως το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τα συγκεκριμένα κτίρια στη βάση μελετών αποκατάστασης. Το οποίο αντικατέστησε την παράγραφο 15 του άρθρου 51 του νόμου 4178 του 2013, ανοίγω εισαγωγικά, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του 25.08 του 1997, είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξη σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ο Μανώλης Συντιχάκης, στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Πολιτισμού, τόνισε ότι η πρόσφατη παρέμβαση της αστυνομίας για την εκένωση των υποκατάληψη κτηρίων στο Λοφοκαστέλη έγινε για διευκόλυνση και προώθηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Κυρία Υπουργέ, η κοινωνία των Χανίων χρόνια τώρα αντιτίθεται μαχητικά στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και της Πρετανικής Αρχής του Πολυτεχνείου για παράδοση σε ξενοδοχειακό όμιλο των χαρακτηρισμένων ως νεότερου μνημείου με ΦΕΚ από το 2018 κτηρίων της Πέμπτης Μεραρχίας στο Λόφο Καστέλη Χανίων. Αυτό που είναι δεσμευτικό σύμφωνα με την Υπουργό είναι ότι με βάση την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία ή οποιαδήποτε διαχείριση των ακινήτων μνημείων στο Λοφοκαστέλη για οποιοδήποτε σκοπό οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του μνημειακού κεφαλαίου της πόλης των Χανίων.